Κυρία Υφυπουργέ, η κυβέρνησή σας, σε συνέχεια βέβαια των προηγούμενων, το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί, τελικά κατάφερε, εξαναγκάζοντας ουσιαστικά τον Δήμο Ηρακλείου, όπως φυσικά συμβαίνει με όλους τους Δήμους, η αποκομιδή απορριμμάτων στο συγκεκριμένο Δήμο να μην είναι πλέον σε καθημερινή βάση, αλλά εκ περιτροπής ως αποτέλεσμα της σοβαρής υποστελέχωσης της υπηρεσίας καθαριότητας. Η υπηρεσία λειτουργεί με μόλις το 40% του δυναμικού της. Από τα 280 άτομα της αποκομιδής απορριμμάτων έχουν μείνει μόνο 130. Οι συνοδοί των απορριμματοφόρων έχουν μειωθεί σε 65 από τους 88 και οι υδροκαθαριστές σε 40 από 130, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα που προέκυψε βέβαια δεν είναι ευνίδιο, δεν είναι έκτακτο, αφού είναι γνωστή η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων και ο αριθμός των απαραίτητων ημερών άδειας των εργαζομένων, ούτε λύνεται με τις γνωστές αντεργατικές αντιλαϊκές συνταγές της ανακύκλωσης της ανεργίας. Σημειώνουμε ότι 86 εργαζόμενοι, οδηγοί, συνοδοί, οδοκαθαριστές, με 8 μήνες συμβάσεις ΑΣΕΠ, άλλοι από το 2015 και κάποιοι από το 2019, παραμένουν στη θέση τους με προσωρινή διαταγή μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οπότε αναμένεται να εκδοθεί και η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν. Ταυτόχρονα, 43 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οδηγοί και συνοδοί απορριμματοφόρων, παραμένουν με παράταση έως 11/1/2025. Δηλαδή, το 40% του δυναμικού της υπηρεσίας που σας ανέφερα σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι το 30%, ίσως και λιγότερο. Η υποστελέχωση λοιπόν της υπηρεσίας καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, αποτέλεσμα της πολιτικής, όπως είπα, που ασκείται διαχρονικά και εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις, μάλλον νομοθετείται από τις κυβερνήσεις και υλοποιείται από τις δημοτικές αρχές, δεν έχει επιπτώσεις μόνο στη δημόσια υγεία, έχει επιπτώσεις και στους εργαζόμενους, με συνέπεια την εργασιακή εξάντληση που μεγενθύνει τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ημερήσια ανάπαυση, τα ρεπό δηλαδή, δίνεται μόνο κάθε 10 ή και 15 ημέρες, ότι δηλαδή δουλεύουν συνεχόμενα και τα Σαββατοκύριακα, ακριβώς γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αυξημένες ανάγκες. Μιλάμε τώρα για ένα Δήμο έτσι με τεράστια επισκεψιμότητα τουριστών το καλοκαίρι, πολύ μεγάλη έκταση για αποκομιδή. Μιλάμε για τον 4ο Δήμο της χώρας. Ταυτόχρονα προβλήματα φαίνεται να προκύπτουν με τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων, την έλλειψη ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων και τη δυσκολία έγκρισης προμήθειάς τους από το Δήμο, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, θέμα σημαντικό που αφορά την ασφαλειά τους. Η κατάσταση με την αποκομιδή στο Δήμο Ηρακλείου είναι απαράδεκτη, παρά τις ιδιαίτερες, φιλότιμες, διαρκείς, σκληρές προσπάθειες του προσωπικού, με σοβαρό το ενδεχόμενο κινδύνου στην υγεία των δημοτών που πληρώνουν το μάρμαρο φυσικά της ανταποδοτικότητας. Πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που προλυένει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση και την κερδοφορία εργολάβων, επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος του λαού του Ηρακλείου. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υφυπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου και τέλος να γίνουν οι προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες, με πλήρη δικαιώματα, αναγνώριση της πραγματικής προϋπηρεσίας, όπως και πλήρη συντήρηση και άμεση εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων. Ευχαριστώ πολύ. Η Υφυπουργός Εσωτερικών, η κυρία Χαραλαμπογιάννη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Στιχάκη, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί θα μου δώσει λίγο την ευκαιρία να παρουσιάσω τα ζητήματα προγραμματισμού προσλήψεων που οργανώνουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, αλλά και με τους προηγούμενους Υπουργούς Εσωτερικών. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο και ίσως αυτονόητο, θεωρώ από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμιστικές δράσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη την υιοθέτηση και απαρέγκλητη εφαρμογή του προγραμματισμού προσλήψεων.
Και γιατί αυτό το θεωρώ τόσο σημαντικό, γιατί μία φορά το χρόνο, συντεταγμένα, το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των Δήμων, όπως θέτετε εσείς, καταθέτουν τα αιτήματά τους για όλους τους κλάδους, τις ειδικότητες και τις υπηρεσίες τους. Και τι ερχόμαστε και κάνουμε, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές επιλογές για το ανθρώπινο δυναμικό και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, αποφασίζουμε ετησίως πού θα κατανείμουμε τις προσλήψεις που έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι, με δύο λέξεις, ότι πλέον οι προσλήψεις δεν γίνονται άναρχα και χωρίς πλαίσιο, αντιθέτως γίνονται πλέον πολύ συντεταγμένα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη μεθοδολογία, από το 2020 για τους επόμενους 6 προγραμματισμούς προσλήψεων, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δώσει 110.000 καινούργιες θέσεις τακτικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, για τους Δήμους της χώρας, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που έχουν δοθεί ξεπερνούν τις 7.554 θέσεις, εκ των οποίων πάνω από τις 3.000 είναι σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών. Εκ του ποσοστού λοιπόν, και πάω πιο συγκεκριμένα πια στο Δήμο Ηρακλείου που αφορά την ερώτηση, εκ του ποσοστού λοιπόν των προσλήψεων που έχουν πάρει οι Δήμοι της Κρήτης, θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου απορροφά το 1/5, πάνω από το 20% εξ αυτών, με 117 εγκριθήσεις προσλήψεις. Από τον προγραμματισμό του 2023 και μετά, να ξεκαθαρίσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, στοχεύοντας σε όλο περισσότερη ενίσχυση με νέο προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε τεκμηριώνεται από τους Δήμους της χώρας ό,τι αφορά ανταποδοτική υπηρεσία, τα ανταποδοτικά τέλη δύναται να καλύψουν την μισθοδοσία και οι ειδικότητες είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, εγκρίνουμε το 100% του αιτήματος. Τι σημαίνει αυτό για το Δήμο Ηρακλείου? Από τις 117 θέσεις που μόλις σας ανέφερα, οι 44 αφορούν το προσωπικό καθαριότητας σε υπηρεσίες καθαριότητας. Λαμβάνοντας υπόψη, και εδώ θα ήθελα με χαρά να συνεργαστούμε αν θέλετε, να δείτε τα στοιχεία, δεν συνάδουν τα στοιχεία που δώσατε τα αριθμητικά σε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή αναρτημένο στο ψηφιακό οργανόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, εκεί δηλαδή που υποχρεούνται το σύνολο των φορέων να ραπορτάρουν τα στοιχεία τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, να πω ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, είναι καλύτερο το ποσοστό στελέχωσης, καθώς το ποσοστό κάλυψης των θέσεων της υπηρεσίας που καταλαμβάνουν οι 199 τακτικοί υπάλληλοι είναι υψηλότερο του μέσου όρου, ανερχόμενο σε 73%. Εάν συνυπολογιστούν και οι 44 θέσεις που δώσαμε τώρα στους προγραμματισμούς 23 και 24 και 25 που σας ανέφερα, τότε επί της ουσίας το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί άνω του 87%. Να πω ότι πέραν από τις τακτικές προσλήψεις, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει η τακτική... Και ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, αμέσως. Η τακτική, η κάλυψη με τακτικές ανάγκες, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι και η άμεση αντιμετώπιση των παροδικών αναγκών. Άρα στους θερινούς μήνες τι κάνουμε, όταν μας έρχεται αίτημα για ανταποδοτικό χαρακτήρα, το εγκρίνουμε στο σύνολό του. Για το Ηράκλειο λοιπόν, υπέβαλε το Ηράκλειο 160 θέσεις, 160 θέσεις εγκρίναμε. Κυρία Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία για τα υπόλοιπα. Κύριε Συντυχάκη, έχετε το λόγο. Κυρία Φυπουργέ, θα περίμενα να είστε πιο αντικειμενικοί και πιο προσγειωμένοι όταν αναφέρεστε ειδικά για τόσο κρίσιμους νευραλγικούς τομείς, ειδικά στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας. Οι προσλήψεις, λέτε, δεν γίνονται άναρχα, γίνονται πλέον συντεταγμένα. Γίνεται όμως με το κριτήριο του κόστους ωφέλους. Διότι αν εσείς εγκρίνετε το 100% των προτάσεων που σας υποβάλλουν οι Δήμοι, αυτές αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή καλείται ο Δήμος να αυξήσει τα ανταποδοτικά τέλη προκειμένου να ανταποκρίνεται
στην μισθοδοσία αυτών των υπαλλήλων. Εδώ μιλάμε για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία με βάση τις αυξημένες ανάγκες που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Και υποθέτω όλοι οι Δήμοι είμαστε μια τουριστική χώρα σε κάθε περίπτωση. Λέτε ότι εγκρίνατε 44. Επήρε ο Δήμος Ηρακλείου τους 35. Προσέξτε. Τι είναι? Είναι εκείνοι που υπολείπονταν του 40% του δυναμικού της υπηρεσίας. Δεν κάνατε δά και τίποτα σπουδαίο. Επιτρέψτε μου δηλαδή. Και δεν έχουν πιάσει και ακόμα δουλειά. Πότε θα πιάσουν δουλειά? Και σας είπα, οι εκκρεμότητες που εκκρεμούν στο πρωτοδικείο να εκδικαστούν υποθέσεις τέλος του Οκτώβρη, που προσέξτε, κάτω από την άσκηση πίεσης στους πρωτοδίκες, η κυβέρνηση ασκεί πίεση, σκανδαλώδης πίεση στους πρωτοδίκες για να παίρνουν αρνητικές αποφάσεις στις εκδικάσεις αυτές. Και το καταγγέλνουν οι πρωτοδίκες, οι ίδιοι οι πρωτοδίκες το καταγγέλνουν. Και είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει. Και μετά λέτε ότι δεν κάνετε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Βεβαίως και κάνετε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αφού είναι δική σας η δικαιοσύνη, προσπαθείτε να την ελέγξετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι σε διαφορετικούς κλάδους, βιώνουν χρόνια αυτό το μαρτύριο της εργασιακής ομοιρίας με την απειλή της απόλυσης να πλανάται συνεχώς πάνω από το κεφάλι τους. Σε αυτά τα πλαίσια που σας είπα, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπηρετείτε εσείς, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται αυτό το καθεστώς των φτηνών εργαζομένων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας στην ίδια υπηρεσία, με την ίδια ειδικότητα. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για πέστε μου, είναι δυνατόν ένα εργαζόμενος να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εσείς έχετε στο οκτάμινο και να ανανεώνετε αυτές τις συμβάσεις? Και είναι ευνόητο ότι με την αποχώρησή τους δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων. Εκτός από τις συνέπειες στη λειτουργία των Δήμων, είναι βέβαιο ότι η απόλυσή τους θα δημιουργήσει και πολύ σοβαρά οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματα, ζητήματα σε σχέση με την ίδια την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα στις σημερινές πιεστικές συνθήκες ακρίβειας και φτώχειας. Δεν είναι κακό να το ομολογήσετε. Άλλωστε, είστε συνεπείς σε αυτό που ιδεολογικά πρεσβεύετε, ότι όλα οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση? Παράδοση στους εργολάβους. Μιλάμε για ένα κρίσιμο τομέα, το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Χρυσορυχείο στην κυριολεξία. Και μάλιστα σφάζονται μεταξύ τους οι εταιρείες για το ποιος αναλάβει την αποκομιδή. Μα υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με το τελευταίο περιστατικό στο Δήμο Μαλβιζίου Ηρακλείου, με τον εμπρισμό στο αμαξοστάσιο που κατέστρεψε το σύνολο του στόλου των μηχανημάτων αποκομιδής του συγκεκριμένου Δήμου? Του συνέλαβαν πριν από λίγες μέρες και το ομολόγησαν. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Και επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μας, ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι, για τον εμπρισμό αποπληρωμένους κατ' εντολή γνωστού ιδιώτη που έχει εταιρεία αποκομιδής, ο οποίος με την καταστροφή του στόλου ήθελε να εξαναγκάσει το Δήμο, και κάτω από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την πίεση δηλαδή για τη μη αποκομιδή των σκουπιδιών, να του δώσουν το έργο. Σε άλλους Δήμους μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, αλλά να διευθετείται η παραχώρηση με άλλους τρόπους. Ο πιο κλασικός είναι η έλλειψη του προσωπικού, αυτό που κουβεντιάζουμε, τα σκουπίδια βουνό στους δρόμους, κίνδυνη δημόσιας υγείας κτλ. Για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι δημότες και έτσι να στρωθεί το έδαφος στους ιδιώτες. Στους δε τουριστικούς Δήμους βάζουν τους ξενοδόχους να πιέζουν. Και τι κάνουν? Όπως δεν έχετε άλλο χρόνο. Κλείνω, όπως κάνει ο Δήμος Χερσονήσου, που το έχει δώσει εδώ και κάτι χρόνια στους ιδιώτες και πληρώνει τα τετραπλάσια που αν ήταν στην ίδια την υπηρεσία, με μόνιμο προσωπικό και με τον κατάλληλο στόλο, θα μπορούσε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και τα έχετε δώσει στους ιδιώτες. Επιμένουμε λοιπόν μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες και ανανέωση όπου χρειάζεται το μηχανοκίνητο στόλο της υπηρεσίας και να εξοπλίσετε με αναγκαία μέσα και εξοπλισμό τους ίδιους εργαζόμενους. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, αυτά τα περί δικαιοσύνης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή έχω το συγκεκριμένο χρόνο, δεν θα πλατιάσω. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πάω στο αντικείμενο της ερωτήσεως και όχι στις κάποιες ανυπόστατες προφανώς καταγγελίες, τις οποίες αναφέρεται χωρίς αποδείξεις. Υπάρχει διαδικασία. Αν υπάρχουν καταγγελίες, να ακολουθήσουν την νόμιμη οδό. Πάμε τώρα. Εσείς είπατε για καταγγελίες πρωτοδικών, δεν είπα εγώ. Ό,τι λέτε λοιπόν θα πρέπει να το αποδείξετε. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση, εάν θέλαμε να παίξουμε αυτό το σχήμα που λέτε, τότε γιατί δώσαμε προσλήψεις? Δεν ξέρω αν ακούσεις την πρωτολογία μου. Είπα το σύνολο των ετοιμάτων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, εφόσον τεκμηριώνεται, δίνεται στο ακέραιό του. Τι σημαίνει δίνεται στο ακέραιό του? Σημαίνει ότι τόσο αντέχει η τσέπη του Δήμου, αυτές τις ανταποδοτικές υπηρεσίες παρέχει. Εάν θεωρείτε σωστό να φορολογείται ο Δήμος Σερών για να έχει παραπάνω ανταποδοτικές υπηρεσίες ο Δήμος Ηρακλείου, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι και πολύ ορθολογικό. Σε σχέση κόστος-όφελος που αναφέρατε. Τα στοιχεία, θα ξαναλέω, παρακαλώ πολύ να τα ξαναεξετάσετε, γιατί δεν κάναμε μια τρύπα στο νερό, 87% αύξηση του 87% πληρότητα στο Δήμο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υλικοτεχνικής υποδομής, να πω ότι Υπουργείο Εσωτερικών προς το Δήμο Ηρακλείου, προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπόν οχημάτων αποκοσμητής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακλώσεων υλικών, 1.155.000 και επιπλέον 600.000 για αγορά μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρων, με αποδείξεις. Πάμε τώρα στο κομμάτι της λεγόμενης απόλυσης των συμβασιούχων. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να είμαστε δίκαιοι και σοβαροί και συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται. Η έννοια της απόλυσης δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι η λήξη της σύμβασης. Και ξέρουμε εξ αρχής ότι η λήξη της σύμβασης έχει ένα, η σύμβαση έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Πάμε τώρα στο τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχουμε κοινή ανάγνωση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα λέει στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 ότι απαγορεύεται από τον νόμο μονιμοποίηση του προσωπικού ή η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς αυτό το παραβλέπετε, το συνταγματικό. Παραβλέπετε προφανώς και την απόφαση, την 146 του 23 του Β2 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που είναι μία απόφαση, την οποία αν δεν έχετε με χαρά, δεν θέλω να φάω τώρα το χρόνο γιατί τελειώνει κιόλας, είναι πολύ αναλυτική για το τι μπορεί να γίνει και αυτό το οποίο προτείνετε δεν μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εμπειρία που αποκτήθηκε σε αυτές τις θέσεις, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μπορεί να αξιοποιηθεί αναλόγως στις διαδικασίες των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.